έκθεση φωτογραφίας από την κυρία Δήμητρα Χατζιαδάμ, διαπιστευμένη φωτογράφος από το 2010 του Προεδρικού Μεγάρου. Καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παραμείνετε, κυρία Χατζιαδάμ, μόνο στο Παρέθυμνο ή θα έχουν την τύχη και άλλες περιοχές της Κρήτης να δουν αυτή την έκθεση και υπό τον τίτλο που ανέφερα, Εύζωνες, οι φύλακες των αφανών? Μόνο Ρέθυμνο. Μόνο Ρέθυμνο. Ναι. Να το ξεκινήσουμε λίγο από τον τίτλο αυτής της έκθεσης, έτσι για να μας δώσετε το στίγμα σας. Γιατί αυτός ο τίτλος? Αχα. Πάνω στο μνημείο, το γνώστο στρατιώτη γράφει σε ένα σημείο στον αφανή στρατιώτη. Και είναι για τον κάθε στρατιώτη που κατά τη διάρκεια των πολιτών αγώνων έχει πεθάνει. Εξού και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και οι Εύζωνες πάνω στο μνημείο. Έτσι λοιπόν είναι ο κάθε ένας αφανής στρατιώτης ο οποίος έχει πεθάνει. Και έτσι λοιπόν προήρθε ο τίτλος. Γιατί ωστόσο αυτή η έκθεση για τους Εύζωνες? Τι είναι ότι γιατί? Πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο, δηλαδή με τους Εύζωνες? Είπατε, ξυπνήσατε ένα πρωί και είπατε ή μέσα από την ενασχόλησή σας ότι θέλω να φωτογραφίσω τους Εύζωνες, αυτό ρωτώ. Όχι, σίγουρα, σε καμία περίπτωση δεν ξεκίνησε έτσι. Το ερέθισμα βρέθηκε, ήταν λίγο περίεργο. Mm-hmm. Πριν ξεκινήσω τη φωτογράφηση με την προεδρική φρουρά, συνεργάστηκα με μια μητρόπολη στην Αθήνα, η οποία φωτογράφησα γύρω στα 1,5 με 2 χρόνια, φωτογράφησα όλους τους ναούς και τα κοιμήλια. Οπότε για μένα υπήρχε ένα ερέθισμα όταν κάποια στιγμή ο Μητροπολίτης με κάλεσε για να φωτογραφίσω μια χειροτονία ενός ιερέα και δεν είχα ξαναδεί, ήταν η πρώτη φορά. Έτσι ώστε βλέπω κάτι που ήταν πολύ ιδιαίτερα τηλετουργικό και όλα σε τάξη και όμορφα στημένα, όπου μου ήρθε και εκείνη την ώρα της χειροτονίας ο Μητροπολίτης δίνεται μπροστά στον κόσμο, στο Σολέα, γίνεται το δικαστικό του ντυσίματός του. Οπότε έχοντας εικόνα μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο, μου έρχεται λοιπόν η απορία πώς γίνεται ο Εύζωνας. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία από τον Μάιο του 2013 και κράτησε τουλάχιστον 3 χρόνια συνέχεια που ήταν μόνη φωτογράφηση. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι δεν είναι και πολλοί εκείνοι που είχαν τη δυνατότητα ή έχουν τη δυνατότητα ή την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το διαδικαστικό, έτσι δεν είναι? Όχι, 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 όχι. Δεν πάει να είναι ένα στρατόπεδο το οποίο σαφώς και δεν μπορεί να μπει ο καθένας. Και σαφώς δεν επιτρέπεται και στον οποιονδήποτε να έχει προσβασιμότητα για κάτι τέτοιο. Αυτό το διαδικαστικό, τώρα ξέρετε, η μία απορία φέρνει την άλλη απορία. Ναι. Αυτό το διαδικαστικό, κυρία Χατζιαδάμ, σας δυσκόλεψε και στην απορία της φωτογράφησης? Γιατί φαντάζομαι ότι κάθε κίνηση έχει το δικό της το συμβολισμό, έτσι δεν είναι? Σαφώς, σαφώς. Και τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Έχουν όλα και το συμβολισμό, αλλά και... μιλάμε για ένα πολύ αυστηρό καθεστώς, η καθημερινότητά τους. Το 24ωρό τους μάλλον, για να πούμε καλύτερα. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι, δεν μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψε αυτό. Αυτό που με δυσκόλεψε ήταν να κατανοήσω τι κάνουν, γιατί το κάνουν, πότε το κάνουν αυτό, το να μάθω. Και ουσιαστικά έπρεπε να ρωτήσω τους ίδιους. Εκεί ήταν ο βαθμός δυσκολίας, το ότι με διώχνανε γιατί δεν θέλανε να μοιραστούν κάτι τόσο τιμητικό που το οποίο κάνουνε. Γιατί δεν θα το κατανοήσω. Μόνο για αυτόν τον λόγο. Και γιατί είμαι γυναίκα και για το γεγονός ότι τι να σου πούμε, ας πούμε. Δηλαδή μόνο εμείς ξέρουμε πραγματικά τι περνάμε. Και εκεί ήταν το πείσμα το δικό μου που ξαναπείτε μου, πείτε μου, πείτε μου. Και έτσι λοιπόν συντοχρόνω και έτσι την εμπιστοσύνη τους και αρχίζαν και μου καταθέταν κομμάτια της ψυχής τους. Τελικά τι είναι αυτό που κάνουν, γιατί το κάνουν.
Και αυτό ήταν το πιο όμορφο ταξίδι τελικά. Να φανταστώ ότι μέσα από αυτή την πορεία εκμεύσατε ακόμα και μυστικά των ίδιων με τον τρόπο, γιατί μπορεί να φαίνονται αγάλματα, ακούνητα, αμίλητα, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει και ένας τρόπος επικοινωνίας ότι εκμεύσατε και πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συνεννόησής τους, γιατί το όλα σε τάξη που είπατε στην αρχή είναι άκρος ενδιαφέρον και έτσι όπως το βλέπουμε εμείς που στεκόμαστε απέναντι όταν γίνεται η αλλαγή της φρουράς, όταν βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να μην κουνάνε ούτε το βλέμμα τους, νομίζω ότι όλα αυτά λίγο πολύ μας εξιντάρουν έτσι σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τη σκέψη και να θέλουμε να μάθουμε παραπάνω πράγματα. Ναι, εκ των πραγμάτων έπρεπε να τα μάθω για να μπορέσω να διευκολύνει και εμένα τη δουλειά μου, αλλά και σκεφτείτε για κάτι άλλο, ότι πριν από γάλματα και μετά εγώ είχα επαφή μαζί τους. Γιατί μιλούσαμε μαζί, δεν ήταν ότι δεν είχαμε επαφή. Σαφώς υπήρχε και το ανθρώπινο επίπεδο και σαφώς είχαμε επαφή και συνεννόηση. Αλλά από εκεί και πέρα έπρεπε να μάθω και ακριβώς σε ποιο σημείο περπατάνε, πώς είναι τα βήματά τους, πού είναι τα χέρια τους. Έχουν συγκεκριμένα σημεία, δεν είναι ότι απλά βγαίνουν και περπατάνε. Ή πώς περπατάνε. Έπρεπε όλα αυτά να τα μάθω και αυτά έγιναν σύντο χρόνο. Οι περισσότεροι από εμάς δεν λέμε πάμε να δούμε τους Εύζωνες, πάμε να δούμε την Προεδρική Φρουρά, λέμε πάμε να δούμε τους Τσολιάδες. Και άκουσα κάποια στιγμή να σας τίθεται επίσης και αυτό το ερώτημα, γιατί Εύζωνες και όχι Τσολιάδες? Ναι, ο Τσολιάς είναι μια τουρκική λέξη, ο οποίο σημαίνει ο κουρελής. Είναι από το τσολ, είναι από το κουρέλι, το παραπεταμένο. Και ουσιαστικά είναι ένας προεδρικός τίτλος προ τον ίδιο όταν έχουμε να κάνουμε για ένα εθνικό σύμβολο. Δυστυχώς, καθ' όλη αυτή την πορεία μου διαπίστωσα ότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Καλός ή κακός. Και εντάξει, μέσα στην καθημερινότητα του καθενός δεν είναι να μάθει το Εύζωνος ή Τσολιάς, η διαφορά. Σίγουρα όμως μιλάμε για έναν υποτιμητικό τίτλο. Από εκεί και πέρα η Ποιόθωνα καθιέρωσε το όνομα Εύζωνας, ήταν ο κολλάζωσμένος στρατιώτης με ελαφρύ εξοπλισμό. Και είναι ένας πλέον τίτλος, πώς λέγεται, προς τιμήν τους, και κανονικά λέγεται Εύζωνας. Μάλιστα. Πόσες φωτογραφίες θα έχει την ευκαιρία, την δυνατότητα, την τύχη να δει κάποιος που θα επισκεφθεί την έκθεση? Είπαμε Ρέθυμνο 26 Ιανουαρίου με 6 Φεβρουαρίου. Σωστά. Ναι. Είμαστε πρωί απόγευμα, εκτός Κυριακής και Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Έχει να δείξει φωτογραφίες που είναι οι στολές που έχει η Προεδρική Φρουρά, που είναι στα 2 μέτρα κάθε μία. Ουσιαστικά είναι στο 1:1 μέγεθος ενός Εύζωνα, του Εύζωνα. Από εκεί και πέρα έχει να δει ένα υλικό, το τι γίνεται στην Ακρόπολη, τι γίνεται, την επίσημη αλλαγή που γίνεται κάθε Κυριακή 11 η ώρα. Έχει διάφορες άλλες και διάφορα άλλα σημεία τα οποία παίρνει μέρος ο Εύζωνας, είτε στο μνημείο είτε εκτός μνημείου. Έχει το άλλο, το πιο ένα όμορφο κομμάτι είναι ότι υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο που ακούς ήχους της φρουράς μέσα και έξω, παραγγέλματα, το βάδισμα και οτιδήποτε. Ένα αρκετά συγκινητικό κομμάτι είναι οι μαρτυρίες Ευζώνων που είναι γραμμένες. Είναι οι μαρτυρίες Ευζώνων με διαφορετικές σειρές που έχουν υπηρετήσει και ουσιαστικά εκεί είναι τα δικά τους τα κομμάτια και τα καταθέτουν έτσι όπως το έζησαν και έτσι όπως ότι θεωρούν πιο συγκινητικό κομμάτι από αντισυντία τους. Και πλέον είχα και την τιμή να η Προεδρική Φρουρά να μου δώσει και ένα κομμάτι φουστανέλα και έχω και ένα παλιό τσαρούχι. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος που έρχεται να δει αυτές τις φωτογραφίες και το υπόλοιπο το υλικό, ότι θα παίρνει και παραπάνω πληροφορίες βάσει και των όσων μας λέτε από εσάς την ίδια που θα είσαστε εκεί, κυρία Χατζηέδαμα, έτσι? Σαφώς. Έχουμε προγραμματίσει 11 η ώρα ξενάγηση για τα σχολεία και είναι καλό να έρθουν να μάθουν τα παιδιά τι γίνεται, τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Έχει και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Και από εκεί και πέρα μετά είμαι εγώ καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Και από εκεί και πέρα μπορούν κάλλιστα και οι ενήλικες να έρθουν να μάθουν να τους εξηγήσω κάποια πράγματα, τι γίνεται, πότε γίνεται. Στο Ρέθυμνο λοιπόν αυτές τις ημερομηνίες φαίνεται μέσα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε ότι κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Αυτό σημαίνει η συγκεκριμένη έκθεση. Εύζουνες οι φύλακες των αφανών ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Σαφώς υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι τον κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκεται, είναι ένα σύμβολο που τον εντυπωσιάζει. Συγκεκριμένα ήμουνα σε μία έκθεση και έρχεται μία κυρία και με ρωτάει, έχουν ακόμα στα τσαρούχια τους καρφιά? Λέω βεβαίως. Λέει, παίζουν κάποιο ρόλο τα καρφιά τώρα? Και το μόνο που μου ήρθε εκείνη τη μέρα να σου απαντήσω ήταν, τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς αυτόν τον ήχο? Δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν σε ενδιαφέρει ο κάθε Έλληνας που μένει πραγματικά, σε ποιο σημείο του πλανήτη, και μόνο που θα ακούσει 5 δευτερόλεπτα αυτόν τον ήχο νομίζω ότι είναι αρκετό για να έρθει όλη η εικόνα, η μυρωδιά ίσως από Ελλάδα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, εύχομαι να πάνε όλα καλά, καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, προσκαλώ λοιπόν το Σάββατο 8.30 ώρα ξεκινάμε, να έρθει ο κόσμος. Θα έχω και αρκετούς εύζωνες το βράδυ. Θα έρθω λοιπόν και θα χαρώ πολύ να περάσει ο κόσμος και να γνωριστούμε και να ενημερωθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από τον 984. Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.